Η έντονη ανησυχία από την συνεχή αυξητική τάση που καταγράφουν τελευταία τα κρούσματα στο νομό Χανίων οδήγησαν σήμερα τους πολίτες στις ουρές που σχηματίστηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς ώστε να υποβληθούν σε rapid tests. Κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ Χανίων από νωρίς το πρωί ως και εργά το μεσημέρι προχώρησαν σε περίπου 800 τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού, από τα οποία τα 5 ήταν θετικά. Όντως υπάρχει μια αύξηση, αυτή καταγράφεται πια καθημερινά και από τις ανακοινώσεις που κάνει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πραγματικά προσεκτικός σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα. Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την κατάσταση εδώ και να την ανατρέψουμε στη συνέχεια. Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές του νομού δεν κρύβουν την ανησυχία τους και για τα μεταλλαγμένα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εξαπλωθεί και στην Κρήτη. Φαίνεται ότι έχει μια μεγαλύτερη επιθετικότητα και μια μεγαλύτερη ευκολία αυτός ο ιός για να μπορέσει να μολύνει περισσότερα άτομα. Οπότε αυτό σίγουρα είναι ένα μείον για μας αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι βαρύτερη η προσβολή από τον ιό αυτό. Δηλαδή, ίσως εστιάζεται μόνο στην πιο εύκολη μεταδοτικότητα. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα πρόβλημα. Με βάση πάντως τους υγειονομικούς των Χανίων, το τοπικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ διενεργεί συνεχή τεστ σε διάφορες περιοχές του νομού, καθώς επίσης και σε δομές όπως για παράδειγμα σε σχολεία και οίκους ευγυρίας.